Είμαστε στην πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, η οποία είναι πολύ όμορφη, πολύ τάλαντη, θα σας πω γιατί, και πραγματικά λατρεύω το στυλ της. Πολύ ωραίο στυλ και το καινούριο χρώμα μαλλιών. Είναι ηθοποιός, όχι μόνο, την έχουμε θαυμάσει είτε σε θέατρο, είτε σε τηλεόραση, είτε και σε σινεμά, αλλά είναι και τηλεπαρουσιάστρια, αλλά και τραγουδίστρια. What is going on, θα μας τα πει όλα από κοντά καλύτερα η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Hello. Γεια σας! Τι κάνετε! Εγώ είμαι όλα αυτά τα πράγματα. Όλα! Θα μην κάνεις ξαλίδια κάποιον άλλο, λέει. Και λίγα είπαμε. Όχι, όλα αυτά για σένα. Γεια σας, Πινελόπη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Γεια σας, Πινελόπη. Καλά, είμαι πολύ καλά. Ειδικά όταν είμαι κοντά με τον Ηλία, που έχουμε και χρόνια φιλία. Χρόνια, αλήθεια. Ναι, ναι, μπορεί να ανοίξει το στόμα μου από διάφορα, το ξέρω. Όχι, είναι το πράγμα. Δεν ξέρω, εξαρτάται πόσο καλά θα μου φερθεί σήμερα. Πάρα πολύ καλά. Ανάλογα, πρέπει να μα πει κάτι. Ένα χίνι για τον. Θα σα πω ότι τη μέρα που τον γνώρισα, θυμάσαι, τη μέρα που σε γνώρισα. Νομίζω. Είχα πάει στο σπίτι του. Ξέρα την αδερφή του πάρα πολύ καλά, ήμασταν φίλες στο σχολείο. Και πήγα στο σπίτι και είχε μία φάνα μαλλί τόσο. Τόσο όμως. Και έπαιζε. Δεν είχε PlayStation τότε. Ήταν καλά. Ήταν άφρο τεράστιο. Ήταν έτσι στον καναπέ. Καθόταν. Γύρισε μου ένα. Αυτό. Πρόσεξε. Ήμουν πολύ μικρό γιατί τώρα. Όχι τώρα. Πιο μετά στα 20 μα. Αν έμπαινε μια γυναίκα, βλέπει τώρα πώ συμπεριφέρεται. Άστα αυτά που ξέρει. Δεν θα έκανα απλά έτσι. Θα με είχαν διώξει βέβαια. Πάντω από τότε με τα μπλεμπλίκια ασχολιόταν. Δηλαδή τι έπαιζε. Κάτι έπαιζε. Μπορεί να πει το πλήτο ένα. Ναι, όχι, ήταν πιο παλιά. Μην προδίδει τώρα αφού. 15. 15 είναι πριν 7 χρόνια από την Ελλάδα. Δεν υπήρχε, α πούμε, και πότε πρόλαβα και τα έκανα αυτά, τηλεπαρουσιάσει, άκουσα τραγούδια. Εσύ πες μας, εμείς θα σου πούμε πότε τα έκανε όλα αυτά. Τι να σου πω. Έχει ξεκινήσει από υποκριτική. Ναι, ναι, όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα. Ο Ηλίας το έχει με το θέμα με την ηλικία. Με την ηλικία, εγώ τι να κάνουμε, και μεγαλύτερο γι' αυτό. Πολύ ωραία είσαι εδώ. Για πες, πες λίγα πράγματα για σένα. Τι θες να σου πω? Θα απαντάω. Δεν μου αρέσει να μιλάω για μένα εγώ. Όχι, θα μας μιλήσω. Θα σου πει ο Ηλίας, με ξέρει καλά. Ξεκίνησα από υποκριτική. Μετά σε έχουμε τα μέσα μας και στην τηλεόραση σαν παρουσιάστρια. Και τώρα ακόμα βέβαια. Και τραγούδι. Και τραγούδι, το τραγούδι δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι καινούριο για το ευρύ κοινό, ας πούμε. Είναι. Να, ο Ηλίας ξέρει. Τραγουδούσα στο σχολείο, ας πούμε. Ήμουνα η τραγουδίστρια του σχολείου μου. Πάντα ήθελα να κάνω κάτι σχετικό με τη μουσική, γιατί είναι το μεγάλο μου πάθος. Το αγαπώ πάρα πολύ. Δεν κάνω τίποτα χωρίς αυτό. Και στις παραστάσεις που έπαιζα ήθελα να το ενσωματώνω. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και στις παραστάσεις και σε θέατρα και αυτά τραγουδούσα και εκεί. Έχει κάνει, ας πούμε, και μουσική. Οι περισσότεροι ρόλοι που έχω κάνει του έχω πάρει λόγω του τραγουδιού. Νομίζω ότι ίσως το κάνω καλύτερα το ένα. Δεν ξέρω. Έχεις μπει σε αυτή τη λογική να συγκρίνεις ποιο κάνεις καλύτερα? Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί το ένα βοηθάει το άλλο για μένα. Δηλαδή, αν δεν ήμουν ηθοποιός, δεν θα τραγουδούσα όπως τραγουδάω. Δεν εννοώ καλά ή κακά. Ναι, ναι. Εννοώ ότι το ένα ενισχύει το άλλο για μένα. Ξέρεις, δηλαδή, τίνω να παίζω τα λόγια που λέω στα τραγούδια. Κατάλαβες, δεν τα λέω για να περάσουν. Επιλέγω να πω τραγούδια που μ' αρέσουν, που καταλαβαίνω τι λένε και αναλόγως γίνεται το performance. Σου λένε κάτι. Πάντως στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, στην Αμερική, οι ηθοποιοί είναι και τραγουδιστές και μάλιστα τραγουδιστές, ενώ όχι πως δεν είναι εδώ. Απλά είναι, πρέπει να είναι ναι, αλλά πρέπει να είναι προϋπόθεση, νομίζω, στην Αμερική για να είσαι. Όχι. Προϋπόθεση δεν είναι, αλλά κοίταξε να δεις τι γίνεται. Υπάρχουν. Πάντα κάνουμε μαθήματα τραγουδιού στις σχολές. Αυτό δεν σημαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι σωστή τονικά, έτσι, αλλά μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της σχολής να καταλαβαίνουμε τι λέμε βασικά. Γι' αυτό κάνουμε τραγούδι. Και στις εξετάσεις δίνουμε τραγούδι. Άσχετα με το αν τονικά είμαστε σωστοί ή όχι. Για παράδειγμα, ο μεγάλος ηθοποιός Λαζάνης, που δεν είναι μαζί μας τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, δεν ήταν καλός τραγουδιστής, αλλά όταν τραγουδούσε έκλαιγες. Ναι, γιατί, ναι, γιατί καταλάβαινε αυτά που έλεγε. Αυτό διδάσκεται, Πινελόπη, δεν πρέπει να το έχεις και λίγο. Νομίζω ότι τίποτα από αυτά δεν διδάσκεται. Δουλεύεται, δεν διδάσκεται όμως. Δηλαδή μπορεί να πάρεις κάποιες γνώσεις βασικές, αλλά το θέμα είναι τι κάνεις εσύ γι' αυτό. Και εσύ πόσο καιρό έχεις κάνει φωνητική? Γιατί έχεις πολύ ωραία φωνή, εμένα μου άρεσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σοβαρά τώρα. Εγώ κάνω, επειδή έκανα πολλά χρόνια κλασική κιθάρα, έκανα ταυτόχρονα και τραγούδι όσο ήμουν στο 2. Μετά έκανα στη σχολή και τον τελευταίο καιρό κάνω πολύ εντατικά, επειδή τώρα πια οι απαιτήσεις έχουν μεγαλώσει πολύ. Για να μην κλείνω βασικά, γιατί ναι, δουλεύουμε πάρα πολύ με τα παιδιά. Οπότε και για να εξελίξω ό,τι έχω, να το πάω όσο πάει. Καλά, τα παιδιά κάνεις. Είναι η μαμασίτα. Τα παιδιά είμαστε. Είστε η μαμασίτα on fire, ναι. Και το κοινό μας θα σας δει και θα σας απολαύσει, ναι, μάλλον σε λίγο. Με τεχνολογία. Σούπερ. Κάτσε, τι εννοείς? Δηλαδή. Όπα. Όπα, παιδιά. Είναι αυτό που κάνουν τα σκυλιά του. Γιατί συνήθως όσοι έρχονται μας λένε ότι, οκ, εντάξει, ναι, με τα smartphones, λίγο με το ίντερνετ.
Θα φέρει δηλαδή όλα τι τελευταίε τεχνολογίε που είναι. Μπορώ να πω μάρκε και τα λοιπά. Το έχουμε. Όχι απαραίτητα, αλλά εντάξει. Ναι, δεν χρησιμοποιώ PC. Πολύ ωραία το πράγμα. Νομίζω ότι εν έτη 2011 και τα τελευταία χρόνια όποιο χρησιμοποιεί PC, α πούμε, είναι λίγο back. Είναι λίγο πίσω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν είναι, και εγώ είναι η δική μου άποψη. Μόνο και μόνο. Δεν χρησιμοποιώ PC. Με το άλλο πράγμα που δεν είναι PC. Α πούμε, εγώ διευκολύνομαι πάρα πολύ γιατί δεν κολλάω ποτέ ιού, μπαίνω όπου θέλω. Στα κινητά όλα εντάξει, κανονικά έτσι. Θα έχουμε και πολλά να πούμε και μετά. Ναι, ναι, ναι. Έχω ένα θεματάκι με το κινητό. Πρέπει να αρχίσω να το βάζω λίγο πιο πολύ στην άκρη γιατί ασχολούμαι όλη μέρα με αυτό το πράγμα. Ίντερνετ, τηλέφωνα, SMS. Όλα, όλα. Όχι SMS. Τα έχουμε κόψει αφού έχουμε Twitter. Έχουμε. Ασχολείσαι το Twitter. Σωστή. Ναι, ασχολούμαι πολύ. Facebook μάλλον δεν του κάνει όλου αυτέ. Όχι, μετά από κάποια κρούσματα άσχημα που είχα, αποφάσισα να μην το κάνω πια. Εγώ έχω βρει ένα προφίλ. Δεν ξέρω αν είναι δικό σου. Φαντάζομαι ότι είναι δικό σου με 4.923. Δεν είναι. Το προφίλ έχει πάρα πολύ λίγους φίλους. Πάρα πολύ λίγους. Έχει ανθρώπους μόνο που μιλάνε. Σε αναζήτηση μπορούμε να το βρούμε. Μπορείτε να το βρείτε, ναι. Απλά. Με λατινικούς χαρακτήρες. Με λατινικούς, ναι. Πενέλοπε. Πενέλοπε, ναι. Υπάρχει ένα official page που μου έχουν φτιάξει που και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν και 2-3 άλλες official σελίδες από ανθρώπους που παρακολουθούν αυτό που κάνω και τους αρέσει. Καλά, κάτσε, γιατί νόμιζα ότι με έχεις βάλει στο προφίλ με τους πολλούς. Εγώ έχω ένα προφίλ μόνο το οποίο δεν έχει. Δεν έχει ABCD από πίσω. Όχι, όχι, όχι. Άρα δεν είναι τίποτα τέτοιο, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο κουλό. Με 1435 σου κάνει. Συγγνώμη. 1435. Κάπου εκεί δεν το παίρνω. Άστο. Το παίρνω. Με μια πολύ ωραία φωτογραφία που είναι λίγο έτσι. Ναι, αυτή είναι. Ναι, λίγο κάπου. Αυτό είναι το προσωπικό τη, άρα δεν χρειάζεται να το πολύ προβάλλουμε. Τώρα, αφού λοιπόν μιλάμε, αγαπητή Πινελόπη, για τεχνολογία. Έχει μια πορεία να στηλήσω. Ναι. Έχει να μου κάνει friend request και δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Θα σου πω τι έχει γίνει. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά pending request. Επειδή θέλω να απαντάω στο καθένα ξεχωριστά, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πολύ χρόνο και δεν έχω πολύ χρόνο, ή να τους παραπέμπω στο official ή σε ένα άλλο δεύτερο που υπάρχει που μπορούν να μπαίνουν και να μαθαίνουν πράγματα, ναι, και εγώ να μιλάω μαζί τους. Έχεις το μόση και δεν μπορείς. Οπότε θα γίνουμε, θα σου κάνω εγώ. Λέω δηλαδή στους ανθρώπους που είναι φίλοι και συνεργάτες και τα λοιπά. Θα σου στείλω να μου στέλνουν ένα μήνυμα και θα το κάνω εγώ. Τώρα. Μπλόντι, αρέσει μπλόντι, θέλω να σα αρέσει μπλόντι, είμαι σίγουρο. Το έχω δει ότι σα αρέσει. Λατρεύω. Έχω βάλει και εσένα. Λοιπόν, θα αλλάξω όμω το κομμάτι τώρα αυτό. Παρότι το δυναμώνει και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Θα βάλω Μπετόβεν. Θα σου πω αμέσω, θα σου πω γιατί όμω. Αγαπώ και Μπετόβεν, αγαπώ κλασική μουσική. Λοιπόν, γιατί ήρθε ώρα να αποχωριστεί κάτι πάρα πολύ αγαπημένο σου, Πινελόπη. Παιδιά, όχι, να σας στεναχώρια υποτίθεται. Καμία στεναχώρια, θα σας πω γιατί. Έχω είμαι πολύ της ανακύκλωσης γενικά. Ανακυκλώνω τα πάντα. Πετάω ελάχιστα πράγματα στα σκουπίδια. Μόνο δηλαδή φαγητό, τροφή. Όλα τα υπόλοιπα ανακυκλώνονται. Και αυτή μπορείς να την κομποστοποιήσεις και να παράξεις λίπασμα. Θα ήθελα να ξέρω παραπάνω γι' αυτό, γιατί πραγματικά με αφορά και εδώ, με ενδιαφέρει. Εδώ, με ένα καφέ με την Ανδρονίκη, μια χαρά. Τέλεια, θα μου τα πεις. Λοιπόν, όταν λοιπόν έκανα το μεγάλο ξεκαθάρισμα στο σπίτι με τα ηλεκτρονικά είδη, έχω εκτός από αυτό άλλες 3 σακούλες έξω από το σπίτι μου εδώ και μήνες. Δεν ήξερα που να τις πάω. Τι μας έχεις εδώ, φέρει τώρα. Σας έχω φέρει ένα πράγμα το οποίο σχέσει με τον Ηλία. Ωραία, έχουμε τη μουσική. Θα το κουβάλεις εγώ για σένα γιατί όχι, έτσι κάνουν κύριοι. Εγώ θέλω πολύ να το ξεφορτωθώ. Να έχω... Ναι, πες μας την ιστορία του. Η ιστορία είναι, είχα πάρει αυτόν τον υπολογιστή όταν ο Ηλίας έκανε μια ανάλογη εκπομπή σε ένα άλλο κανάλι παλιά. Πολλά χρόνια πριν. Και είχα αυτόν τον υπολογιστή. Τόσο εδώ ελαφρύς υπολογιστή. Αυτός λοιπόν. Σίγουρα θα τον πάρεις γιατί είναι ψηλά. Θέλω να το κάνω και με στυλ. Νομίζω ότι θα κάνει θόρυβο, είσαστε έτοιμοι. Θέλουμε θόρυβο. Το πιο γκόντε είναι μέσα. Στεναχώρια. Καμία στεναχώρια. Χαμός. Αχ, ωραία. Ωραίο, τέλειο. Ωραίο είναι αυτό. Να φέρω και τα άλλα. Ήταν αστείο γιατί ήταν κάτι multi-mixer, κάτι ακουστικά, τηλέφωνα, τέτοια πράγματα. Δεν είχα όμως άλλο χέρι γιατί αυτό ήταν βαρύ. Οπότε θα τα φέρω άλλη μέρα. Να σου πω, ερώτηση. Αν θέλεις βέβαια, γιατί είναι γενικώς λίγο. Και το τατουάζ τι σημαίνει. Αυτό το τατουάζ το έκανα για την μπάντα. Είναι το όνομα της μπάντας, λέει Mamacita on Fire. Τι σημαίνει Μαμασίτα. Μαμασίτα είναι. Να, ας πούμε, αν περάσει αυτό το κορίτσι από μπροστά σου, τι θα σκεφτείς. Τι ωραίο κορίτσι μπορεί να είναι. Αυτό.
Τι ωραίο κορίτσι που είναι. Αυτό είναι λοιπόν αυτό που λένε οι Λατινοαμερικάνοι όταν περνάει μια ωραία γυναίκα μπροστά του. Είναι και υποκοριστικό για τη μαμά, για τη μαμά του. Πώς λέμε εμείς, Μανούλα. Μανούλα. Φαντάζομαι ότι το λένε και κάπως τύπου μαμασίτα. Έτσι, ακριβώς. Εξού και το on fire. Δηλαδή είναι μια μαμασίτα και είναι και on fire. Οπότε δεν γλιτώνει με τίποτα. Την Ελλάδα έχει έρθει την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρο. Το έχω ξαναπεί αυτό. Στο κατάλληλο κανάλι. Στο κατάλληλο κανάλι για να παρακολουθήσει την μητέρα όλων των μαχών, Gadget Wars. Οκ, λοιπόν.